Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, Άγιοι Μάρτυρες, όσοι οι Θεοφόροι Πατέρες ημών, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Ευλογητός η όλοι μαζί. Ψύχος, το οποίο έχει αγαπητή μου αδελφή, η θερμοκρασία έξω είναι περίπου γύρω στους 7-8 βαθμούς, πάνω από το 0, εν τούτης εσείς μέσα στην καρδιά σας, από ό,τι βλέπω έχετε μια φλόγα αναμένη. Αυτή η φλόγα θερμαίνει την ψυχή του ανθρώπου. Και αυτή η φλόγα είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό σήμερα είστε εδώ. Γι' αυτό σήμερα αψηφίσατε το εξωτερικό κρύο, διότι μέσα σας φλέγεστε και αγαπάτε το Θεό. Έχετε δίψα για το Λόγο του Κυρίου. Έχετε δίψα για να μπει μέσα σας ο Χριστός. Και γι' αυτό σήμερα γεμίσατε πάλι την αίθουσα με τη χάρη του Κυρίου. Το θέμα μας θα είναι συνέχεια του προηγούμενου θέμα. Το προηγούμενο θέμα ήταν το επτακέφαλο θηρίο, το αναβαίνον εκ της θαλάσσης. Με τα 7 κεφάλια το θηρίο εκείνο, το οποίο έχει 10 κέρατα στα 7 κεφάλια. Κεράψαμε ένα κουστούμι. Προσπαθήσαμε μέσα στα μέτρα των δυνατοτήτων μας να ράψουμε ένα κουστούμι και να δούμε αν αυτό το οποίο ράψαμε ταιριάζει στα δεδομένα τα οποία μας λέει η Αποκάλυψη, αλλά μας λέει και η Αγία Γραφή. Και σας είπα ότι το θηρίο αυτό στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Ιώβ το ονομάζει Λεβιάθαν, το θηρίο αυτό. Και οι Εβραίοι μαζί με τους Αμερικανούς, οι τραπεζίτες αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν να κάνουν την εξόρυξη του αερίου εκεί στην Κύπρο, στο οικόπεδο 12, ονομάσανε την επιχείρηση αυτή Λεβιάθαν. Θηρίο δηλαδή που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Γιατί το λένε θηρίο? Διότι, αδέλφια μου, έχει δύναμη το θηρίο. Και όποιος έχει δύναμη κατασπαράσει τον άλλον. Και τα θηρία κατασπαράσουν τον άλλον.
και οι τράπεζες πίνουν το αίμα των λαών. Είναι θηρία οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Και γι' αυτό βάλανε ένα θηρίο. Το βάλαν το θηρίο να κυβερνήσει χωρίς τη δική μας εντολή επάνω στον ελληνικό λαό. Και αυτά που λένε ότι ο ελληνικός λαός είναι ικανοποιημένος με την εκλογή του νέου πρωθυπουργού, του κυρίου Παπαδήμου, είναι ψευδέστατο, αδέλφια μου. Εγώ με όσους έχω μιλήσει, κανένας δεν τον θέλει. Ακριβώς διότι είναι εντολοδόχος και είναι τραπεζίτης. Και ήταν ιδιαίτερο σύμβουλος επί των οικονομικών μέχρι εχθές του Γιώργου Παπανδρέου. Άρα αφού ήταν οικονομικός του σύμβουλος και τώρα ο οικονομικός σύμβουλος αναλαμβάνει πρωθυπουργός, ποιος συμβούλευε να βάζει τόσους φόρους στο λαό? Ο κύριος Παπαδήμος. Άρα λοιπόν, σκεφτείτε τώρα που ανέλαβε ο ίδιος τα ενία, τι έχει να κάνει. Τι έχει να κάνει. Το θηρίο λοιπόν, πράγματι αδέλφια μου, δεν υπολογίζει. Και το θηρίο, όπως σας είπα, έχει 7 κεφάλια. Και πράγματι, όπως είπαν στις τηλεοράσεις, εάν βρουν πολύ υγραέριο, θα βάλουν 7 γεωτρήσεις, άρα 7 κεφαλές. 7 κεφαλές μέσα στη θάλασσα. Να το 7κέφαλο θηρίου που οι ίδιοι το ονομάζουν, επαναλαμβάνω, Λεβιάθαν. Δεν το ονομάσαμε εμείς. Και ο Ιώβ μας λέει ότι Λεβιάθαν σημαίνει θηρίων αναβαίνων εκ της θαλάσσης. Αυτό το ίδιο θηρίο το οποίο βλέπει αργότερα και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και έχει κέρατα 10. Τα κέρατα τα 10 είπαμε ότι είναι οι αγορές. Οι αγορές. Αυτή η τοκογλύφη. Και θα ακούγατε στις τηλεοράσεις χθες το βράδυ, όσοι ανοίξατε, πάρτε σήμερα 13 του μηνός Νοεμβρίου, πάρτε την ελευθεροτυπία. Οι αγορές ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Είναι το θέμα της σημερινής ελευθεροτυπίας. Οι αγορές ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Ποιες είναι οι αγορές? 10 τραπεζίτες. Σας το είπα στην προηγούμενη ομιλία. 10 τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες αυτοί κυβερνούν όλο τον κόσμο. Όπως εξηγήσαμε την προηγούμενη φορά. Και γι' αυτό τώρα βλέπετε δύναμη που έχουν. Ανεβάζουν, λέει, και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Και τοποθετούν άτομα δικά τους. Τραπεζίτη βάζουν και στην Ιταλία. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά, αδέλφια μου. 10. Πατήστε στο διαδίκτυο, όσοι ξέρετε, The Group of 10. Το Group των 10. Και θα διαπιστώσετε ότι θα βγουν οι 10 τραπεζίτες, οι 10 αγορές, που εδρεύουν στην πόλη της Ελβετίας, που όλος τυχαίως έχει το όνομα Βασιλεία. Πόσα κέρατα είχε το θηρίο? 10. Ιωάννη, του λέει ο Χριστός. Ιωάννη, τα κέρατα άειδες, στο 17ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, τα κέρατα άειδες άνθρωποι είναι, βασιλείς. Αλλά δεν έχουν βασίλειο, έχουν όμως εξουσίαν και δύναμη βασιλέως. Ιωάννη, αυτά που είδες
Τα κέρατα είναι άνθρωποι, βασιλείς, που δεν θα έχουν βασίλειο, δεν θα κυβερνάνε σαν βασιλείς όπως τους ξέρουμε, αλλά όμως θα κρατούν στα χέρια τους τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη. Και θα ανεβάζουν και θα κατεβάζουν κυβερνήσεις. Αυτό που λέει σήμερα η ελευθερωτυπία. Σας το είπα πριν 20 μέρες. Να το που σήμερα επίσημα το λένε και οι εφημερίδες. Οι 10 τραπεζίτες, αυτοί κανονίζουν το τι γίνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Σε όλη την ανθρωπότητα αυτοί το ρυθμίζουν. Τα 10 κέρατα λοιπόν είναι αυτοί, αδέρφια μου. Οι τραπεζίτες, περί ανθρώπου. Και μέσα λέει από τα 10 κέρατα ο Δανίλ, βγαίνει ένα άλλο κέρατο, μικρότερο. Το 11ο, αυτό είναι ο Αντίχριστος. Το οποίο θα πατάξει τα υπόλοιπα 10. Τα αναπτύξαμε το θέμα αυτό στην προηγούμενη ομιλία. Και τα 10 κέρατα, επειδή είναι τραπεζίτες, αυτή, το θηρίο, το επτακέφαλο, τους δίνει δύναμη. Πώς? Όταν βγάζεις πολύ πετρέλαιο και υγραέριο, είναι λέει 3 εκατομμύρια αυτά που θα εισπράξουν από της Κύπρου το υγραέριο. 3 εκατομμύρια θα πάρουν έσοδα οι τραπεζίτες. Σκέφτεστε λοιπόν ότι όποιος αποκτά χρήμα, αυτός και έχει εξουσία. Θα σας θυμίσω ότι ποιος κυβερνούσε μέχρι πριν λίγα χρόνια την Ελλάδα. Ο Λαμβράκης και το σύστημά του. Θυμόσαστε τι είχε πει και ο Καραμαλής. Ότι την Ελλάδα την κυβερνάει ένα σύστημα. Και υπονοούσε το Λαμβράκη, ο παππούς Καραμαλής. Ομοίως δε, όταν ο Λαμβράκης έγραφε κάτι στην εφημερίδα στα νέα, όταν το διάβαζαν οι πρωθυπουργοί, ήξεραν αν έπρεπε να παραιτηθούν ή όχι. Οι επιχειρηματίες, το ελληνικό λόμπι, το ελληνικό χρήμα. Και κανόνιζαν οι πολιτικοί αναμεταξύ τους κάποια στιγμή. Τώρα θα βγει αυτός, τώρα εκείνος κτλ. Σήμερα δεν καθορίζουν αυτοί οι πολιτικοί, τελειώσανε από ό,τι βλέπετε οι πολιτικοί. Καθορίζουν ακριβώς αυτοί που έχουν πιο πάνω χρήματα, περισσότερα. Και όσο περισσότερα έχουν, και αυτοί είναι οι 10 τραπεζίτες. Έτσι λοιπόν, το επτακέφαλο θηρίο που αναπτύξαμε, δίνει δύναμη με το χρήμα που θα φέρει στα 10 κέρατα, στους 10 βασιλείς. Τι άλλο μας λέει και μέσα εκεί, που είπαμε στην ομιλία. Ότι θα δώσουν αυτοί, λέει, χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, ώστε να μην ξεφεύγει κανείς ούτε πλούσιος ούτε φτωχός. Ποιο είναι το πρόβλημα των σημερινών υπουργών οικονομικών? Φοροδιαφυγή. Τι φωνάζουνε οι φτωχοί? Ξεφεύγουν οι πλούσιοι. Πιάνετε στους φόρους συνέχεια εμάς, τους φτωχούς, αλλά οι πλούσιοι τη γλιτώνουν. Τι λέει η γραφή? Θα αλλάξει, λέει, το σύστημα, το οικονομικό στις τράπεζες και κανείς δεν θα μπορεί να πουλά και να αγοράζει, να κάνει οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, παρά μόνον ο έχων το χάραγμα, τον αριθμό ή το όνομα του θηρίου στο δεξί χέρι στο μέτωπο. Άρα λοιπόν οι τράπεζες θα δώσουν χάραγμα. Και προχθές βγήκε ένας καθηγητής πανεπιστημίου στην ΕΡΤ 3, καθηγητής από το Χάρβαρντ, και είπε ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα ανεστάλλει για ένα χρόνο. Τι σημαίνει αυτό που είπε? Ότι δεν έχουμε δημοκρατία.
Από το Harvard μιλούσε. Τον έδειχνε το κανάλι, το κρατικό, το 3. Και προσέξτε Έλληνες, είπε, διότι θα μετατρέψει η νη κυβέρνηση το χρήμα σε ηλεκτρονικό. Θα το μετατρέψει σε τσιπ. Το λέει ξεκάθαρα. Υπάρχει ο διάλογος αυτός και στο ίντερνετ. Αυτό το οποίο έδειξε. Ανεστάλλει. Μα λένε ότι 19 του μηνός θα έχουμε Φλεβάρι εκλογές. Ο καθηγητής αυτός του Χάρβαρντ λέει όχι. Ψέματα σας λένε. Η δημοκρατία πάγωσε, μπήκε σε πάγο. Έχετε δικτακτορία, με λίγα λόγια. Για ένα χρόνο τουλάχιστον. Δεν θα πέσει. Θα περάσει ό,τι θέλει και θα κάνει. Αυτή την εντολή, τραπεζίτης είναι. Το θηρίο λοιπόν, όσο περισσότερο χρήμα δίνει, παίρνουν δύναμη τα κέρατα, για να μην φοροδιαφεύγει κανείς, θα αλλάξει ο τρόπος συναλλαγής του οικονομικού συστήματος. Κάτι που το προβλέπει η Γραφή. Και θα γίνει με το χέρι ή με το μέτωπο. Εκείνον τον καιρό που θα ξεκινήσουν και αυτά, ήδη ξεκινήσανε, η εμφάνιση του πρώτου θηρίου, εάν το κουστούμι ταιριάζει απόλυτα, είναι εδώ. Τι αναμένουμε? Δύο προφήτες. Δύο προφήτες αναμένουμε. Λέει η Αποκάλυψη στο 11ο κεφάλαιο, από 3 μέχρι 5 στίχο. Και δώσω τις δυσί μάρτισή μου και προφητεύουσι ημέρας 1260 περιβεβλημένης σάκους, ούτι εισιν εδίο ελέ και εδίο λιχνίε ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσε, και ήτις αυτούς θέλει αδικήσε, πήρε πορεύσετε εκ του στόματος αυτών και κατεστεί τους εχθρούς αυτών, και ήτις θέλει αυτούς αδικήσε, ούτω δι αυτών αποκταθήνε. Θα στείλω, λέει, πάνω στη γη τις ημέρες εκείνες, λέει στην Αποκάλυψη ο Χριστός, δύο μάρτυρές μου, και όλοι οι Άγιοι μας λένε, με πρώτον τον Άγιο Υπόλυτο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όλους τους Αγίους, τους μεγάλους, τον Μέγα Φώτιο, αναφέρουν και λένε ότι ο Άγιος Υπόλυτος λέει, βλέπε και θαύμαζε τη μεγάλη αγάπη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας, διότι ακόμα και στα τελευταία χρόνια, παρόλα όσα έχουμε κάνει κατά του Θεού, εκείνος μας λυπάται και μας ελεεί. Όλους εμάς τους ανθρώπους, όλα τα παιδιά του, και δεν θα μας αφήσει μόνους μας, αλλά μας στέλνει τους δύο προφήτας του, προκειμένου να μας διδάξουν και να μας πληροφορήσουν σχετικά με το ποιος είναι ο Αντίχριστος, αλλά ταυτόχρονα και να μας βοηθήσουν, να μας γλιτώσουν από τις παγίδες που θα μας στήσουν και από τα τεχνάσματα αυτού, από τα κόλπα που θα κάνει, αλλά και για να μας επιστρέψουν στην αλήθεια από τη μεγάλη πλάνη, μεγάλη πλάνη που θα δημιουργηθεί εξαιτίας της παρουσίας του Αντιχρίστου. Ποιοι είναι οι δύο προφήτες οι οποίοι θα έρθουν? Οι Εβραίοι. Θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τον Μαλαχία οι προφητείες έγραφαν ότι πριν έρθει ο Χριστός θα εμφανιστεί επάνω στη γη ο προφήτης Ηλίας. Πριν έρθει ο Μεσσίας θα έχουμε πρώτα την εμφάνιση του προφήτη Ηλία. Τι λέει ο Μαλαχίας? Και ειδού εγώ αποστελώ ημίν Ηλίαν το θεσβήτη πριν η ερθήν την ημέρα Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή.
πριν την ημέρα την επιφανή και μεγάλη της εμφανίσεως του Κυρίου, του Μεσσία, εγώ λέει θα στείλω τον Ηλία από τη Θέσβη, τον Θεσβή, τη Θέσβη ήταν η πατρίδα του, εκεί που γεννήθηκε ο Ηλίας, είναι μια πόλη πέραν του Ιορδάνου. Λοιπόν, Ηλίας με λέγει η Γραφή, Ηλίας μεν ελθόν, αφού έλθει ο Ηλίας, πρώτον αποκαθιστά τα πάντα. Αλλά βλέπουμε ότι οι Εβραίοι, σύμφωνα με την πίστη τους, περιμέναν τον Ηλία. Και γι' αυτό το λόγο, όταν ο Χριστός τους απίφθινε και τους είπε «Τι να με λέγουσι οι άνθρωποι είναι, τι λένε οι άνθρωποι για μένα», άλλοι απάντησαν ότι «Εσύ είσαι ο Ηλίας», άλλοι ότι είσαι ο Μωυσής, άλλοι ότι είσαι κάποιος άλλος προφήτης που ήρθε. Άρα περιμένανε οι Εβραίοι να δούνε τον Ηλία και να τους πει τι ο Ηλίας. Να τους πει ότι αυτός είναι ο Χριστός. Αλλά όμως ο Ηλίας δεν ήρθε. Δεν τον είδαν τον Ηλία. Και γι' αυτό τον ρώτησαν τον Χριστό. Εάν είσαι εσύ ο Μεσσίας, δεν έπρεπε πιο πριν ως πρόδρομος να έρθει ο Ηλίας. Εάν είσαι εσύ ο Μεσσίας, δεν έπρεπε πιο πριν να έρθει ο Ηλίας. Πού είναι ο Ηλίας? Και θυμόσαστε τι τους είπε. Ο Ηλίας ήλθε και ήταν ο Ιωάννης, ο βαπτιστής. Ο Ηλίας ήλθε, λέει, και ήταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής, ο οποίος είχε το ζήλο, τη φλόγα και την αγάπη και την πίστη απέναντι στον Θεό, όπως είχε και ο προφήτης Ηλίας. Δηλαδή δεν ήρθε ο ίδιος. Εκεί έγινε μία διεστρέβλωση. Έγινε μία παραπληροφόρηση. Εκεί έγινε, θα λέγαμε, μία σύγχυση. Διότι ξέρετε τι είναι να περιμένει ένας ολόκληρος λαός τον Ηλία. Και τελικά ο Χριστός να τους λέει ότι ο Ηλίας δεν είναι ο Ηλίας ο προφήτης, αλλά είναι ο Ιωάννης, τον οποίον αποκεφάλισε ο Ηρώδης. Οι Εβραίοι αυτό δεν το δέχτηκαν. Και του είπαν του Χριστού, είσαι ματαιός. Διότι ο Ιωάννης ήταν ξάδερφός του. Το ξάδερφός σου, λέει, μας τον λες για πρόδρομο. Τον Ηλία θέλουμε εμείς. Τον Ηλία θέλουμε. Ο Ηλίας δεν ήρθε όμως. Και λένε οι πατέρες ότι και ο ίδιος ο Χριστός, ότι όντως δεν ήρθε ο ίδιος ο Ηλίας, αλλά ήρθε ο Ιωάννης που είχε το ζήλο και την αγάπη προς τον Θεό, με τον είχε ο Ιωάννης όσο είχε και ο ζηλωτής Ηλίας ο Θεσβήτης. Αυτό όμως προκάλεσε σύγχυση στο λαό. Σύγχυση στο λαό προκάλεσε. Τα μπέρδεψαν οι Εβραίοι. Και γι' αυτό σιγά σιγά μπερδευόντουσαν και οδηγήθηκαν πού στη σταύρωσή του. Κατέληξαν ότι άρα δεν είναι αυτός ο Μεσσίας. Άρα σήμερα οι Εβραίοι περιμένουν τον Μεσσία. Το περιμένουν, μάλιστα, το περιμένουν. Για αυτούς ακόμα δεν ήρθε. Γιατί? Διότι δεν έχει έρθει ο Ηλίας. Αν δεν έρθει κάποιος Ηλίας να τους πει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας του Ισραήλ, αυτοί δεν θα δεχτούν κάποιον Ηλία, κάποιον Μεσσία. Άρα
περιμένουν σύμφωνα με το Μαλαχία να εμφανιστεί στο Ισραήλ κάποιος που θα έχει και θα λέει ότι είναι ο προφήτης Ηλίας. Και θα λέει ότι ο Αντίχριστος κατ' εμάς είναι ο πραγματικός Μεσσίας. Και θα κάνει τον Ηλία. Εμείς τι περιμένουμε απ' την άλλη? Εμείς περιμένουμε πάλι Ηλία. Διότι λένε οι πατέρες ότι με αυτό το κομμάτι της Αποκάλυψης που σας διάβασα στο 11ο κεφάλαιο, λένε ότι δύο προφήτες που θα έρθουν είναι ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Κατ' άλλους Αγίους Πατέρες λένε ότι μπορεί να εμφανιστεί και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Αλλά η Γραφή μιλάει για δύο. Υπάρχει μια περίπτωση να είναι ο Ηλίας με τον Ιωάννη, ένας από την Παλαιά Διαθήκη, και ο Ιωάννης ο μαθητής της αγάπης από την Καινή Διαθήκη. Αλλά κυρίως όμως οι πατέρες καταλήγουν, οι περισσότεροι, και πιστεύουν ότι οι δύο προφήτες θα είναι ο Ηλίας και ο Ενό. Γι' αυτό και τι ψάλουμε, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Διότι ερμηνεύουν οι πατέρες ότι το κομμάτι αυτό του Μαλαχία δεν αναφέρεται μόνο στην πρώτη εμφάνιση του Χριστού, αλλά αναφέρεται, επειδή λέει την ημέρα την Επιφανή, αναφέρεται η ημέρα Επιφανής, είναι η ημέρα η ένδοξη του Κυρίου κατά τη Δευτέρα Παρουσία, διότι στην πρώτη ήρθε ταπεινά. Δεν ήρθε με επιφανή τρόπο, ήρθε ταπεινά. Άρα λοιπόν και εμείς περιμένουμε έναν προφήτη Ηλία, τον προφήτη Ηλία τον κανονικό, ο οποίος θα μας λέει ότι αυτός θα μας πει κατά τον Άγιο Ιππόλυτο είναι ο Αντίχριστος και θα μας διαφυλάξει από τα τεχνάσματά του και θα μας οδηγήσει εις πάσαν αλήθεια μαζί με τον προφήτη Ενόχ. Αυτοί οι δύο Άγιοι, και ο προφήτης Ενόχ και ο προφήτης Ηλίας, δεν απέθαναν. Για το μέτρο τον προφήτη Ηλία τον γνωρίζουμε, τον πήρε ένα άρμα λέει και έφυγε και πήγε στον ουρανό. Στον ουρανό όμως δεν μπορεί να πήγε. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Γιατί? Διότι η Γραφή είναι ξεκάθαρη που λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο. Ουδής αναβεύηκεν εις τον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Ο Υιός του ανθρώπου ο ον εν το ουρανό. Ουδής μπορεί να πάει με το σώμα του στον ουρανό. Ημί μόνον ο καταβάς. Αυτός και που κατέβηκε, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός και μόνο μπορεί να ξαναπάει. Ουδής άλλος μπορεί να ξαναπάει. Άρα κάπου διαφυλάται ο Χριστός πάνω στη γη και τρέφει όπως έτρεφε τον Ηλία με το κοράκι, έτσι τρέφει και τώρα τους δύο προφήτες. Τον Ενόχ και τον Ηλία. Οι οποίοι δια εμάς λόγω αμαρτωλότητος μας είναι αόρατοι μέχρι στιγμής. Θα τους κάνει εμφανείς την ώρα που θα πρέπει. Ομοίως η γένεση λοιπόν μας λέει και για τον προφήτη Ενόχ ότι ο προφήτης Ενόχ δεν απέθανε. Λέει το κεφάλαιο της γενέσεως 5 στίχο 24. Λέει και ευηρέστησεν Ενόχ το Θεό και ούχε βρίσκετο ο Ενόχ ότι μετέθηκεν αυτόν ο Θεός. Το μετέθηκεν, τον μετέθεσε κάπου αλλού. Δεν βρέθηκε το σώμα του πουθενά νεκρό. Τον μετέθεσε ο Θεός. Άρα λοιπόν οι Εβραίοι περιμένουν έναν Ηλία, περιμένουμε και εμείς Ηλία. Σκέφτεστε δηλαδή ότι θα εμφανιστούν δύο προφήτες που θα ισχυρίζονται ότι ο εγώ είμαι ο Ηλίας, όχι αυτός είναι ο Ηλίας. Ο ένας Ηλίας θα λέει ότι αυτός είναι ο πραγματικός Μεσσίας και με ψευτοεπιχειρήματα θα προσπαθεί να ανατρέψει τον δικό μας Χριστό, τον δικό μας Μεσσία. Ήδη ξέρετε ότι πολλοί επιστήμονες, ψευδοεπιστήμονες, είδατε τι κάνουν πολλές φορές,
και αρχαιολόγοι. Βρήκαμε, λέει, τα λείψανα του Ιησού. Βρήκαμε τον τάφο του Χριστού. Βρήκαμε τον τάφο, παντρεύτηκε τη Μαγδαληνή. Αρχίζουν και λένε από τις τηλεοράσεις, γιατί, το λέει η Γραφή, για να μπερδέψουν το νου των χριστιανών. Να τους οδηγήσουν αυτό που λέει ο Άγιος Ιππόλυτος, σε πλάνη. Οπότε να μην πιστεύουν στον Ιησού. Και οδηγούν τον κόσμο σε μία πλάνη. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο πραγματικός Ηλίας να τους φέρει πίσω. Ο ψεύτικος Ηλίας θα αρχίσει με επιχειρήματα και εκείνος να μας πείθει ότι ο πραγματικός σωτήρας του κόσμου είναι ο δικός τους Μεσσίας. Γι' αυτό τι λέει, ακούστε τι λέει ο Έλληνας Ραβίνος Μορντεχάη Φριζής από τη Θεσσαλονίκη, ο αρχιραβίνος της Ελλάδος, ακούστε τι λέει. Ο Μεσσίας μας θα είναι δίκαιος άνθρωπος και ως Εβραίος. Θα είναι μεγάλος ραβίνος. Θα κατέχει άριστα τη γνώση της Τωρά και την εσωτερική γνώση της Τωρά, την Καμπαλά, την Καμπάλα. Θα διαθέτει και θα είναι ηγετική φυσιογνωμία. Θα πείσει το λαό του Ισραήλ, θα υπηρετεί τον νόμο του Θεού, θα τον γυρίσει το λαό του Ισραήλ πίσω στις ρίζες του, πίσω στην εβραϊκή σωστή θρησκεία και θα είναι ταυτόχρονα και πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης του λαού. Θα κηρύξει πόλεμο ο Μεσσίας μας εναντίον όλων των εχθρών του Ισραήλ, εσωτερικών και εξωτερικών. Θα αγωνιστεί για την ακεραιότητα της γης του Ισραήλ, να μην χάνει εδάφη. Και θα αγωνιστεί να φέρει όλο το λαό του Ισραήλ που είναι στη διασπορά, να τον ξαναφέρει στη γη του, των πατέρων. Και τέλος θα μας χτίσει τον τρίτο αιώνιο ναό, στο όρος του ναού, στο συγκεκριμένο μέρος, όπου σήμερα βρίσκονται τα αυθαίρετα κτίσματα, το Ισλαμικό Τέμενος. Το Ισλαμικό Τέμενος έχει χτιστεί κάτι αιώνες πιο πριν. Αιώνες. Και το Ισραήλ, επειδή τώρα θέλει να το κρεμίσει, το κήρυξε αυθαίρετο κτίσμα. Γιατί έψαξαν στην πολεοδομία και δεν βρήκαν, λέει, πολεοδομική άδεια του κτηρίου, του ναού. Αύριο θα πω και εγώ να γκρεμίσω την Ακρόπολη. Γιατί ας μου βρει κάποιος την άδεια πολεοδομίας που χτίστηκε η Ακρόπολη. Όποιος τη βρει, άρα η Ακρόπολη είναι αυθαίρετο κτίσμα. Έτσι και αυτοί καταλήξανε ότι αφού δεν βρίσκουν την άδεια του ναού στα γραφεία της πολεοδομίας του Ισραήλ σήμερα, ο ναός έχει χτιστεί πριν κάποιους έτους, γι' αυτό το αποκαλεί αυθαίρετο κτίσμα. Όταν θα αρχίσει όλη αυτή η πορεία, αυτά είναι τα λόγια του αρχιραβίνου της Ελλάδος, θα σηκωθούμε και θα πούμε, μόλις δούμε ότι κάνει αυτά, «Α, αυτός φέρει το χάρισμα, έχει το χρήσμα από το Χριστό, από το Θεό, άρα αυτός είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Μεσσίας». Εμείς για να αναγνωρίσουμε κάποιον σαν το Μεσσία μας, παππού θα τον καταλάβουμε, θα μας χτίσει πρώτα απ' όλα τον τρίτο ναό. Δεύτερον, θα φέρει όλο τον λαό του Ισραήλ πίσω στα Ιεροσόλυμα και τρίτον, θα επιβάλλει και θα επιφέρει αληθινή ειρήνη παγκόσμια ανάμεσα στα έθνη, είτε με ειρηνικό τρόπο, είτε με πόλεμο αν δεν το θελήσουν, εφόσον θα συντρίψει και όλους τους εχθρούς του Ισραήλ. Αυτά τα τρία, λέει, όποιος τα κάνει, αυτός είναι και ο Μεσσίας μας. Άρα ο Μεσσίας που θα έχει μια τέτοια και θα επιβάλλει παντού την ειρήνη, θα επιβάλλει παντού και σε όλο τον κόσμο, θέλουν δεν θέλουν, θα επιβάλλει τη δικαιοσύνη. Και σας ρωτώ, θα μας πούνε μας ο προφήτης τους που θα κάνει τον Ηλία? Να ο πραγματικός. Τι λέει η Γραφή? Ότι όταν έρθει ο Μεσσίας, ποιος είναι
ο άρχον, λέει οι προφητείες, ο άρχον της ειρήνης. Και γι' αυτό οι άγγελοι τι έψαλαν, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Ποια ειρήνη έφερε ο Μεσσίας των χριστιανών? Ποια ειρήνη έφερε ο Χριστός των χριστιανών? Ψεύτικος Θεός είναι αυτός. Ψεύτικος Μεσσίας. Πού είναι η ειρήνη? Από τότε που γεννήθηκε μέχρι και σήμερα το Ισραήλ μα το κυλείται. Όλο πολέμους είναι. Είδατε πουθενά ποτέ ειρήνη? Η πόλη της ειρήνης, η Ιερουσαλήμ σημαίνει η πόλη της ειρήνης. Ποτέ δεν είδε ειρήνη μέχρι σήμερα. Αυτός που θα φέρει την ειρήνη που ψάλλουν οι άγγελοι, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Άρα ο δικός σας Μεσσίας δεν έφερε την ειρήνη, άρα δεν είναι ο Μεσσίας. Ο δικός μας την έφερε, άρα ο δικός μας είναι ο Μεσσίας. Ο δικός μας είναι ο Σωτήρας. Καταλαβαίνετε αδέρφια μου, απλό πράγμα τι θα κάνει. Και όπως έχει μπερδευτεί σήμερα ο κόσμος, που άλλοι λένε ανύπαρκτο πρόσωπο ο Χριστός, το κατασκεύασαν οι παπάδες. Ούτε καν ιστορικό πρόσωπο δεν έχει πάνω. Αυτά είναι μυθεύματα των παπάδων. Προσέξτε και κάτι άλλο, τι λέει ο Ραβίνος παρακάτω. Ο δικός μας ο Μεσσίας ποτέ δεν θα πει ότι είναι Θεός. Μόνον στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης θα είναι. Ποτέ δεν θα πει ότι είναι Θεός. Και όμως αδέρφια μου, αυτή είναι η απάτη που θα πάθουμε. Διότι τι μας ενημερώνει εμάς ο Παύλος? Ότι όταν αναλάβει την εξουσία την πρώτη τετραετία, τα 3,5 πρώτα χρόνια, πράγματι θα είναι μόνο στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης. Φανταστείτε ένα Χίτλερ πως διέταζε και πως έκαναν όλοι οι λαοί και καθόντουσαν κάτω και τους πάταξε, τους κατατρόπωνε. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κατατροπώνει ο Αντίχριστος. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κατατροπώνει. Είδατε, θα κηρύξει πόλεμο εναντίον όσων δεν ησυχάζουν, όσων δεν πειθαρχούν. Θα κοιτάξει να τους εξαφανίσει, λέει. Είτε με το καλό, είτε λέει δια της βίας, αν δεν συμφωνήσουμε. Ο προφήτης λέει, που θα έρθει ο προφήτης μας Ηλίας, αυτός θα χρήσει και το Μεσσία βασιλέα του Ισραήλ. Δηλαδή θα επιστρέψει το χάρισμα της προφητείας που χάθηκε σταδιακά μέσα στην καταστροφή του πρώτου ναού και τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και από τον εβραϊκό λαό και από τα υπόλοιπα έθνη, και θα ξαναγυρίσει το χάρισμα της προφητείας, λέει ο Αρχιραβίνος, λίγο πριν τον ερχομό του Μεσσία. Αυτός ο προφήτης θα είναι ο προφήτης Ηλίας της Παλαιάς Διαθήκης. Η άλλη μορφή θα είναι ένα είδος απομίμησης Μεσσία. Θα δει και ένας άλλος, λέει, πιο πριν από αυτόν. Ο λεγόμενος ψευδοπροφήτης που τον λέει η Αποκάλυψη. Ο οποίος θα κατάγεται από τις υπόλοιπες φυλές του Ισραήλ και όχι από τη φυλή Ιούδα, και θα προετοιμάσει τον κόσμο για τον ερχομό του καθεαυτού Μεσσία. Θα είναι πρόδρομος του Μεσσία και θα έρθει στην περίπτωση που θα επικρατήσει το σενάριο της προκαθορισμένης λύτρωσης. Και μετά συνεχίζει και λέει, θα έρθει ο Μεσσίας μετά από ένα τελικό, τρομερό, μεγάλο πόλεμο. Τον λεγόμενο, λέει ο Εβραίος, ο Αρχιραβίνος, Γόγ και Μαγόγ. Ο Γόγ είναι ένας ηγέτης, ο οποίος θα συγκεντρώσει όλα τα έθνη εναντίον του λαού του Ισραήλ, στη γη του Ισραήλ. Ο Γόγ της γης Μαγόγ. Πάντως ο πόλεμος θα έχει ως επίκεντρο αυτός ο μεγάλος την Ιερουσαλήμ και θα διεξαχθεί ανάμεσα στον εβραϊκό λαό από τη μία, με αρχηγό το Μεσσία μας,
και από την άλλη μεριά όλων όσοι αντιστρατεύονται το Μεσσία μας. Σύμφωνα με την ερμηνεία, οι Άραβες θα οδηγήσουν μεγάλο τμήμα της ανθρωπότητος με τον βασιλιά Γόγ εναντίον του Ισραήλ. Και συνεχίζει εν πάση περιπτώσει και λέει, γι' αυτό τον πόλεμο, λέει, μιλάει και η, λέει τώρα ο Αρχιραβίνος, μιλάει και η αποκάλυψη των χριστιανών. Είναι ο Αρμαγεδόνας που θα γίνει στο λόφο με Κιντό, που είναι ένας από τους λόφους έξω από την Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό λέει το μεγάλο πόλεμο που θα εμφανιστεί και θα ηγείται, λέει, ο Μεσσίας μας, ο Αντίχριστος για εμάς. Αυτό το μεγάλο πόλεμο, λέει, θα γίνει κάτω, θα είναι ο Αρμαγεδόν, ο οποίος προβλέπεται και είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε, αδέρφια μου, μία τεράστια σύγχυση. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τον Μεσσία που έρχεται και θα εμφανερωθεί ο Σωτήρας, όπως σας είπα, και θα βγει, θα τον βγάλουν οι τραπεζίτες, τα 10 κέρατα, δηλαδή αυτοί θα μας τον προβάλλουν, ότι αυτός που μπορεί να κυβερνήσει και να μας σώσει από την παγκόσμια οικονομία, από την καταστροφή, από τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, από όλα αυτά που θα γίνουν, αυτός θα μας πούνε, αυτοί οι 10 θα μας πούνε ότι είναι αυτό το πρόσωπο. Θα αρχίσει η προβολή. Άρα εμείς έχουμε στραμμένα τα μάτια μας στους τραπεζίτες να δούμε ποιον τριαντάρι θα βολιδοσκοπήσουν. Γιατί σύμφωνα με τη Γραφή και με αυτούς τους Εβραίους θα είναι στην ηλικία περίπου των 30 ετών όσο ήταν και ο Χριστός μας. Όσο ήταν και ο Χριστός μας. Απ' την άλλη λοιπόν μέσα σε αυτή τη σύγχυση που θα έρθει υπόψη ότι αναφέρουν οι γραφές μας, να συνεχίσω, αναφέρουν οι γραφές μας ότι εκείνη την περίοδο θα πάθει τέτοια σύγχυση και η Εκκλησία, τέτοια σύγχυση κατά την οποία άλλα θα λέει ο ένας και άλλα θα λέει ο άλλος. Και θα γίνει αυτό που λέει η Γραφή, ότι και πολλοί εκλεκτοί θα πλανηθούν. Πολλοί εκλεκτοί θα πλανηθούν. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί? Επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, ευσεβείς χριστιανοί, οι οποίοι όμως ευσεβείς χριστιανοί δυστυχώς δεν θα έχουν πνεύμα Θεού, γιατί η ευσέβεια θα είναι εξωτερική. Οι δύο προφήτες μας λέγουν οι Άγιοι θα έρθουν για να καταδείξουν και να στιγματίσουν τον Αντίχριστο. Ο Ηλίας με τον Ενόχ, ο δικός μας Ηλίας, ο πραγματικός Ηλίας. Γιατί ο άλλος θα είναι και εκείνος ψευδό προφήτης. Θα έρθουν για να προφυλάξουν τους πιστούς, όπως μας είπε, από τα τεχνάσματα του διαβόλου ο Άγιος Υπόλυτος. Θα έρθουν για να μας κρατήσουν τις καρδιές όρθιες και να μας καθοδηγούν. Και τι μας λέει? Ότι όποιος τολμήσει να πάει να τους πειράξει, πυρ θα βγαίνει από το στόμα τους και θα κατακαίγονται οι εχθροί. Ουδείς θα μπορέσει να τους πειράξει τους δύο προφήτες. Και όποιος θα τολμήσει να τους αδικήσει, αυτοί, λέει, θα αποκτανθούν, θα πεθάνουν από το Θεό. Άρα λοιπόν οι δύο προφήτες θα τους καταλάβουν, διότι θα έχουν χαρίσματα. Δύσκολο να καταλάβεις τον προφήτη. Διότι εδώ θα θέσω και ένα ερώτημα. Είναι σίγουρο
Γιατί και στην πρώτη φορά ήταν σίγουρο ότι θα ερχόταν για τους Εβραίους ο Ηλίας την πρώτη φορά. Και τελικά δεν ήταν ο Ηλίας. Τον Ηλία περίμεναν και έπαθαν σύγχυση οι Εβραίοι. Είναι σίγουρο ότι θα είναι ο ίδιος ο Ηλίας και ο ίδιος Ενόχ? Ερώτημα θέτω. Ή μπορεί να έχουμε αυτό που έγινε και τότε, αντί του Ηλία ήρθε ο Ιωάννης. Και ο Χριστός μας είπε, ήρθε ο Ηλίας και ήταν ο Ιωάννης στην ουσία. Δεν έχουμε μετεμψύχωση εδώ. Απλώς μας είπε, ήταν ένα άλλο πρόσωπο που είχε το ζήλο και ο Ιωάννης έδειξε ποιος ήταν ο Μεσσίας. Τέντωσε το δαχτυλό του και είπε, αυτός είναι ο Μεσσίας. Και είπε, ιδούτε Θεέα με το Πνεύμα το Άγιον, καταβαίνον ως είπε αριστεράν επί την κεφαλήν αυτού. Τι θα γίνει όταν έρθουν? Θα χωριστεί η ανθρωπότητα, γιατί αυτοί θα πάνε παντού. Θα χωριστεί η ανθρωπότητα, διότι οι μεν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν περάσει και θα είναι μέσα σε ένα πόλεμο ίσως, στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θα είναι μέσα σε φτώχεια και μιζέρια, πείνα, ία ουδέποτε γέγονε, λέει η Γραφή. Θα υπάρξει τέτοια πείνα η οποία ουδέποτε ξαναπέρασε πάνω από την ανθρωπότητα. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια πείνα και πόλεμο πάνω από το κεφάλι σας, θυμηθείτε τους Γερμανούς, θα είναι χειρότερα από τους Γερμανούς, λέει η Γραφή, γιατί ουδέποτε, λέει, θα έπεσε τέτοια πείνα, θα έχει δημιουργηθεί. Σκεφτείτε, αδέρφια μου, και πείτε μου, σας παρακαλώ, όταν εμφανιστούν δύο, και μάλλον εμφανιστεί ο Μεσσίας τους, των Εβραίων, ο Αντίχριστος, και τον προβάλλουν οι τραπεζίτες με όλα τα ΜΜΕ, είδατε όπως τώρα προβάλλουν τον Παπαδήμο, το είδατε, 76-78% λέει τον θέλει ο ελληνικός λαός. Και γιατί δεν κάναν το δημοψήφισμα τότε, να δούμε τι θέλει ο λαός? Γιατί φοβήθηκε η Ευρώπη το δημοψήφισμα, αδέλφια μου? Γιατί φοβήθηκαν τα κόμματα το δημοψήφισμα? Λέει, για να μην βγούμε έξω από την Ευρώπη. Και αν ο ελληνικός λαός θέλει να βγούμε έξω από την Ευρώπη, εμείς θα καθίσουμε μέσα. Ας ψηφίσει ο ελληνικός λαός τι θέλει, εντός ή εκτός Ευρώπης. Ο λαός πρέπει να αποφασίσει. Δεν τον αφήσανε, γιατί ήξεραν ότι ο λαός θα καταψήφιζε τη δανειακή αυτή σύμβαση που τώρα δέχτηκε και ο Σαμαράς να ψηφίσει. Τη λάθος συνταγή την ονόμασε, το λάθος δρόμο. Δεν θα το δεχτώ, έλεγε, τη λάθος συνταγή. Και τώρα την υπογράφει. Ποιοι μεσολάβησαν από τη Λέσχη Μίλτεμπεργκ, της οποίας μέλος είναι και αυτός, και μέλος το Λάιονς είναι και ο Σαμαράς, της Μασονίας δηλαδή. Ποιος μεσολάβησε, αδέλφια μου? Από το Χάρπατε έχει τελειώσει. Όπου τελείωσε ο Παπανδρέου, τελείωσε και αυτός. Μέλος της Λέσχης Μίλτεμπεργκ και ο Παπανδρέου. Μασονία πέρα για πέρα. Ποιοι μεσολάβησαν? Και ενώ έλεγε όχι, Έλληνες εμπιστευτείτε με, κοιτάξτε με στα μάτια, έλεγε. Ποιος σας πιστεύει? Ποιος τους πιστεύει? Ούτε οι ίδιοι Ευρωπαίοι, ούτε η Μέρκελ, ούτε ο Σαρκοζή δεν τους πιστεύει. Εις τα πατεώνες τους, λέει, θα σας στείλω επιστολή να την υπογράψετε, να είμαι σίγουρη, λέει η Μέρκελ. Δεν σας πιστεύω. Και πώς θα τους πιστέψουμε εμείς, όταν αυτοί δεν έχουν εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον? Ο ένας φωνάζει τον άλλον σηκωφάνη, ο άλλος απατεώνα, ο άλλος τυχοδιώκτη, και η Ευρώπη δεν τους εμπιστεύεται. Γιατί τους ζητάνε να υπογράψουν χαρτί? Και θυμόσαστε τι είπε ο Σαμάρας, εγώ δεν το υπογράφω. Για να δω, δεν θα το υπογράψει. Θα το υπογράψει, θα το δείτε και θα πει και ένα τραγούδι. Γιατί δεν κάνει αυτό σκουμάντο? Κανένας δεν
κάνει, οι τραπεζίτες κάνουν πλέον. Σήμερα το γράφει η ελευθεροτυπία αυτό που σας είπα. Βασιλίσεις είναι. Και έχουν εξουσία βασιλέως. Αλλά χωρίς κράτος. Αυτοί διατάζουν οι αγορές. Και τι φοβήθηκαν, μη βγούμε έξω από την Ευρώπη. Και γιατί φοβήθηκαν οι Ευρωπαίοι μη βγούμε έξω από την Ευρώπη. Εάν εμείς θέλουμε να αλλάξουμε μπλοκ και να μην είμαστε με την Αμερική και την Ευρώπη. Να είμαστε με τη Ρωσία. Γιατί να μην είμαστε με την Ορθόδοξη Ρωσία. Να πάμε με την Κίνα. Όποιος μου δίνει χρήματα και στηρίζει την πατρίδα μου, εγώ με αυτό θα είμαι. Γιατί να είμαι μαζί σας Ευρωπαίοι τη στιγμή που εσείς μου πίνετε το αίμα με τόσους φόρους και με τόσα δάνεια και με τόσους τόκους που μου έχετε βάλει. Γιατί να είμαι. Γιατί φοβήθηκαν ότι θα χάσουν τα λεφτά τους αν φύγουμε από την Ευρώπη. Δεν σκέφτηκαν μην τυχόν πεινάσουμε αυτό που λένε και κακοπεράσουμε με τη δραχμή. Δεν φοβήθηκαν αυτό, ούτε που τους ενδιαφέρει αυτό. Τα λεφτά τους φοβήθηκαν μην χάσουν. Όταν λοιπόν έρθει και έχουμε μια μεγάλη πείνα, αδέρφια μου, και εμφανιστεί ο Μεσσίας και μέσα σε ένα πόλεμο που θα ηγείται και ο ίδιος, τον Αρμαγεδόνα, αρχίζει και τάζει ότι αν αναλάβω εγώ και τα κανάλια όλα δείχνουν ότι αν αναλάβει αυτός ο άνθρωπος θα ξαναπάρετε πίσω 1500 ευρώ, θα ξαναπάρετε μισθούς, θα ξαναπάρετε συντάξεις, θα γλιτώσει, θα σταματήσουν οι πολέμοι, θα σταματήσουν όλα. Σας ερωτώ, όταν αρχίζει και μας λέγει τέτοια πράγματα, θα χωριστεί ή δεν θα χωριστεί ο κόσμος. Και θα λέει ο κόσμος, μωρέ είστε παλαβοί εσείς οι χριστιανοί, αυτόν τον καλόν άνθρωπο που λέει ότι θα μας δώσει ένα κομμάτι ψωμί, ότι θα ξαναπάρουμε τις συντάξεις, θα ξαναζήσουμε σαν άνθρωποι, θα σταματήσει τον πόλεμο. Αυτόν τον άνθρωπο εσείς τον λέτε αντίχριστο, γιατί πώς τον προφητεύει η Αποκάλυψη. Θα εμφανιστεί λέει σαν αρνάκι άκακο. Το δεύτερο θηρίο λέει, το δεύτερο θηρίο θα έχει μορφή γαλήνια, αρνιού λέει. Διαβάστε το στο 13ο κεφάλαιο είναι γι' αυτό. Μορφή αρνιού λέει θα έχει. Το καταλαβαίνετε αδέρφια μου. Αλλά λέει την πρώτη τετραετία, τα πρώτα 3,5 χρόνια. Και σας είπα τα 3,5 χρόνια είναι η πολιτική περίοδος που θα διοικεί. Θα διοικήσει δύο πολιτικές περίοδους, την πρώτη και τη δεύτερη. Κανείς πολιτικός δεν κάνει στα 4 χρόνια εκλογές. Μόλις πάει καλά και βλέπει ότι θα πάρει ψήφους, ξαναβαίνει και τη δεύτερη τετραετία. Και στη δεύτερη τετραετία, εκεί θα πετάξει τη μάσκα του αρνίου και θα δείξει ότι μέσα στον άνθρωπο είναι, όπως λέει η Αγία Γραφή, η Αποκάλυψη στο 13ο, το θηρίο, ο δράκον ο αρχιέπαρχος, ο αιώς φόρος, ο οποίος θα μπει λέει και μέσα στον ναό και εκεί θα ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεό. Και θα ζητήσει από όλους, όπως ο Χριστός από Μεσσίας ανακηρύχτηκε και είναι σήμερα για εμάς τι είναι, Θεός. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Θα κάνει και το λέγεται αντί του Χριστού, κάνει τα αντίθετα και αυτός, θα κάνει το ίδιο και αυτός. Ακριβώς. Θα μπει μες στο ναό του Σολομώντα και θα πει ότι είμαι Θεός. Αλλά οι Εβραίοι δεν δέχονται άνθρωπο για Θεό, γι' αυτό σταύρωσαν τον Χριστό, τον δικό μας. Γι' αυτό σταύρωσαν τον πραγματικά Μεσσία. Διότι δεν είδαν τον προφήτη Ηλία και μπερδεύτηκαν. Και δεύτερον, ανακήρυξε τον εαυτό του ο Χριστός Θεόν. Και μόλις ανακήρυξε και είπε ότι είμαι ο Θεός, οι Εβραίοι δεν δέχονται ότι ο Θεός που είναι πνεύμα έγινε άνθρωπος, δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Και οι πατέρες, οι Απόστολοι που ήταν και αυτοί οι Εβραίοι, προσπάθησαν να τους το εξηγήσουν. Κάποιοι πίστεψαν, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Οι υπόλοιποι που έμειναν και δεν πίστεψαν μέχρι σήμερα μένουν άπιστοι. Μόλις λοιπόν ο δικός τους Μεσσίας μπει μες στο ναό και ανακηρυχτεί και αυτός Θεός, αμέσως οι Εβραίοι
θα απομακρυνθούν από τον Αντίχριστο. Η πλειοψηφία θα απομακρυνθεί για να εκπληρωθεί αυτό που λέει και πας Ισραήλ σωθήσετε. Και τότε το Ισραήλ θα σωθεί. Και λένε οι Άγιοι ότι θα επιστρέψει στον κανονικό Μεσσία. Θα επιστρέψει στο σωτήρα μας Χριστό. Θα επιστρέψει στο σωτήρα μας Χριστό. Άρα λοιπόν οι δύο προφήτες έρχονται για να μας ειδοποιήσουν. Δεν θα μπορεί να τους πειράξει κανείς. Θα καθίσουν πάνω στη γη για 3,5 χρόνια κι αυτοί. Θα κηρύξουν για 3,5 χρόνια. Όταν λήξουν τα 3,5 χρόνια, τότε θα επιτρέψει ο Θεός να συλληφθούν. Και ο Ηλίας και ο Ενώ. Και θα τους γελιοποιήσει στην πλατεία την Αγία της Ιερουσαλήμ. Οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν ότι αυτή η πλατεία θα είναι η Αγία Αυλή. Εκεί που ο Πατριάρχης τελεί τον Υπτήρα. Έξω δηλαδή από τον ναό, έξω από τον Γολγοθά. Εκεί θα τους κρεμάσουν, λέει, θα τους σκοτώσουν. Και τον Ηλία και τον Ενόχ. Και τότε, λέει η Αποκάλυψη, οι κατοικούντες επί τη γης θα χαίρουσι και θα εφραίνονται και θα ανταλλάσσουν οι άρχοντες της γης δώρα, διότι επιτέλους γλιτώσαμε από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι παρέσυραν τους υπολείπους και δεν ακολουθούσαν το Μεσσία. Και θα αφήσουν τα πτώματά τους, λέει, πριν 2,000 χρόνια. Άθαυτα εκεί, λέει, έξω στην Αγία Αυλή, έξω από το Ναό της Αναστάσεως, έξω από το Γολγοθά. Θα αφήσουν τα πτώματά τους για 3,5 μέρες. Και τότε Πνεύμα Κυρίου την τρίτη μέρα θα τα αναστήσει, λέει. Θα τα αναστήσει. Και τότε θα φοβηθούν όλοι. Και μετά, αδέρφια μου, ακολουθεί η κοινή ανάσταση των νεκρών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Έρχονται πρώτα η ανάσταση των νεκρών και αμέσως μετά ακολουθεί από την ανάσταση η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Υπάρχει μία περίπτωση η ανάσταση των νεκρών να κρατήσει οι νεκροί αναστημένοι 40 ημέρες πάνω στη γη, όσες κάθισε και ο Κύριος αναστημένος μέχρι να αναλυφθεί. Και μετά από 40 μέρες να ακολουθήσει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ή θα γίνει ταυτόχρονα, με την ανάσταση των νεκρών ταυτόχρονα θα ακολουθήσει. Αλλά υπάρχει και η εκδοχή, επειδή ο Κύριος με το αναστημένο σώμα πόσες μέρες έμεινε, 40 μέρες. Υπάρχει η περίπτωση να μείνουν 40 ημέρες, γιατί αναφέρει ο Δανιήλ και μακάριος εκείνος που θα ζήσει και τις 40 ημέρες μετά την Ανάσταση, αναφέρει ο Δανιήλ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση να γίνει η Ανάσταση, η Δευτέρα Παρουσία, η οποία θα συντρίψει τον Αντίχριστο. Γιατί ο Αντίχριστος θα είναι αίτητος, καθότι θα είναι ο ίδιος ο διάβολος μέσα σε άνθρωποι. Ακόμα, αδέρφια μου, λοιπόν έχουμε το πρώτο θηρίο εμφανίστηκε. Άρα είμαστε εν αναμονή τώρα της εμφανίσεως των δύο προφητών. Για να ακολουθήσει και η εμφάνιση του δευτέρου θηρίου που είναι ο Αντίχριστος. Δύο είναι οι απόψεις. Ή μόλις εμφανιστεί ο Αντίχριστος, θα εμφανιστεί αμέσως. Θα εμφανιστεί αμέσως και οι δύο προφήτες θα εμφανιστούν. Ή θα εμφανιστεί πρώτα ο Αντίχριστος και αμέσως μετά λίγο θα εμφανιστούν οι δύο προφήτες που θα πούν στους χριστιανούς, προσέξτε, και θα ξεκινήσουν το έργο τους το οποίο ανέπτυξαν. Ζούμε σε ημέρες εσχατολογικές. Έτσι ερμηνεύεται και γιατί πάνε τώρα να χτυπήσουν το Ιράν. Και είπε ένας Αμερικανός από το Υπουργείο Εξωτερικών, αν χτυπήσουν τώρα το Ιράν, ξεκινά τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Καταλαβαίνετε και έχουν μαζευτεί εκεί κάτω, είδατε, σας είπα το προηγούμενο κήρυγμα,
ότι συγκεντρώνονται πολεμικά, πυρηνικά, πυρηνικός στόλος στη Μεσόγειο και λαμβάνουν θέση μάχης ή για τη Συρία ή για το Ιράν ή για την Τουρκία. Έχουν μαζευτεί ολόκληρη αρμάδα πλοίων πολεμικών και έχουν πυρηνικά όπλα επάνω. Ποιον πάνε να πολεμήσουν? Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν σε τι ημέρες ζούμε και σε τι ημέρες. Ημέρες αποκαλυπτικές. Και επαναλαμβάνω, εμάς τι θα μας σώσει? Το να μείνουμε μετανιωμένοι κοντά στο Χριστό μας. Να πράττουμε το θέλημά Του. Όποιος πράττει το θέλημά Του, αυτός και θα φυλάσσεται από όλα τα δεινά. Θα φυλάσσεται όπως ο Ισραήλ σώθηκε, γιατί πολλοί ρωτάνε πώς θα σωθώ. Όπως ο λαός του Ισραήλ τον σκέπαζε ο Θεός μέσα στην έρημο 40 χρόνια όταν έφυγε από το Φαραώ, έτσι και τώρα θα φυλάξει ο Θεός το λαό του. Δεν θα αφήσει ο Θεός το λαό του. Αρκεί εμείς να είμαστε λαός του Θεού. Αρκεί να έχουμε μετάνοια, συχνή εξομολόγηση, συχνή Θεία Κοινωνία, δάκρυα στην προσευχή μας, νηστεία, αγρυπνία, να είμαστε απέναντι στο θέλημα του Θεού, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά σωστή. Διότι το να έχουμε τις γνώσεις δεν σημαίνει ότι δεν θα πλανηθούμε. Και ο Άννας και ο Καϊάφας ήξερε όλες τις προφητείες, και ο λαός του Ισραήλ ήξερε όλες τις προφητείες για τον Μεσσία, τον Χριστό που ερχόταν. Και ρωτώ, δεν έβλεπαν τα θαύματα? Τις προφητείες δεν τις ξέρανε? Δεν ήταν κοντά στο Θεό οι αρχιερείς, οι ιερείς, ο κόσμος τότε? Πώς τότε φώναξε αυτός ο κόσμος «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν»? Ήταν θρησκευάμενοι, αλλά ήταν τυπικά. Υποκριτέ, φαρισαίοι, γι' αυτό τους λέμε φαρισαίους και γραμματέες. Υποκριτές, υποκρινόντουσαν ευσέβεια, ενώ στη ζωή τους δεν ζούσαν το θέλημα του Θεού. Εξωτερικά φαινόταν ότι ζούσαν. Στην πραγματικότητα δεν το ζούσαν. Και γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο δεν τους φώτισε να αναγνωρίσουν ότι αυτός ήταν ο πραγματικός Μεσσίας. Και γι' αυτό έβλεπαν τα θαύματα, αλλά δεν πίστευαν. Έβλεπαν να εκπληρώνονται οι προφητείες και σου λέω, όχι, μάλλον κάποια άλλη ερμηνεία έχει προφητεία. Και το ερμήνευαν διαφορετικά. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Όποιος δεν έχει Πνεύμα Άγιο μέσα στην ψυχή του, θα βλέπει τους δύο προφήτες και δεν θα τους αντιλαμβάνεται και τελειώνει. Θα έρθουν οι δύο προφήτες. Και σας λέω εγώ ότι πήγανε στον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό. Ή πήγανε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμου. Ήρθαν εδώ στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Και του λένε, του χτυπούν την πόρτα, καλημέρα, εδώ Ηλίας και από εδώ ενώ. Θα τον πιστέψει κανείς? Θα τους πιστέψει? Θα πει ο προφήτης Ηλίας, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών η κρυπής, μακαριότατε αυτόν που εσείς ψάλετε στην εκκλησία, εδώ σε αυτή την εικόνα, είμαι εγώ. Ήρθα. Κάποιοι αρχιερείς, ευσεβείς, που έχουν Πνεύμα Άγιο θα πιστέψουν. Οι άλλοι θα ακολουθήσουν το Μεσσία. Θα λένε δεν είναι τίποτα. Μην ακούτε. Δεν είναι τίποτα. Εμπιστευτείτε τους άρχοντές μας. Μην τους ακούτε αυτούς. Τον Ενόχ και τον Ηλία. Είναι παλαβή. Μην τους ακούτε. Και εκεί θα γίνει μεγάλη σύγχυση. Γι' αυτό λέει θα χωριστεί ο λαός. Όπως χωρίστηκε και όταν ήρθε ο Χριστός. Οι μεν έλεγαν αυτός είναι ο Μεσσίας και φώναζαν «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», απ' την άλλη φώναζαν οι άλλοι
Άρον, Άρον, σταύρωσαν αυτό. Εμείς πού θα ανήκουμε, εάν είμαστε πραγματικά πιστοί χριστιανοί και εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο, είτε είσαι αρχιερέας, είτε είσαι ιερομόναχος, είτε είσαι μοναχός, είτε μοναχή, είτε λαϊκός, το Πνεύμα το Άγιο θα σου δείξει. Θα σε καθοδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο και θα αντιληφθείς την αλήθεια. Μακάριος λοιπόν εκείνος του οποίου το Πνεύμα το Άγιο ευρίσκεται ήδη μέσα στην ψυχή. Αυτό δεν λένε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ελθέ, ελθέ, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Μείνε μέσα μου. Να ευχηθούμε το Πνεύμα το Άγιο να είναι μέσα στις καρδιές μας, ώστε αδέρφια μου να αντιληφθούμε τα επερχόμενα σημεία και να αναγνωρίσουμε τους δύο ερχόμενους Μεσσίες. Αμήν. Διευχών όλοι μαζί, των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.